απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά. 5 γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Δεν έχω ψωνίσει σε αυτές τις περιοχές, αλλά έχω πάει πολλές φορές για καφέ. Και οι 5 έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους το χρόνο που είναι περιορισμένος και το μπάτζετ που είναι συγκεκριμένο. Είμαι έτοιμη για να μαζέψω μίγδαλα, στάσου μίγδαλα. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν οι ανατροπές. Πώς φεύγω! Τα μαλλιά και το μακιγιάζ τους τα επιμελούνται μόνες τους στο καμαρίνι του Shopping Star μέσα σε 15 λεπτά υπό το βλέμμα των υπολείπων υποψηφίων. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκης Καγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1.000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι... Χθες Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Κομψή με φλωράλ στη δουλειά. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε η 41 ετών Ευγενία. Έχει το φιωγκάκι του, κάνει σαν γραβατούλα, θα αρέσει και στα πιτσιρικάκια. Έκανε τις αγορές της στην Αγία Παρασκευή και το Χαλάνδρι. Η Βίκη λέει ότι δεν πάνε τα μπολέρο με το φόρεμα. Τι να κάνω, Βίκη? Ήταν τυχερή στο παιχνίδι των φακέλων αφού κέρδισε 20 ευρώ. Βγήκε με σιγουριά στην πασαρέλα, κρίθηκε. Ήταν πολύ κομψή για τη δουλειά της. Μ' άρεσε πολύ. Και βαθμολογήθηκε με 7 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Ίσιδας. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Σήμερα πάμε Παιανία να συναντήσουμε την Ίσιδα. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Oh. Ελάτε να σας ρωτήσω την δουλάπα μου. Γεια σου, Ίσιδα. Η Ίσιδα ήταν θεά των Αιγυπτίων και η δικιά μας Ίσιδα είναι η θεά των Παιανίων. Άναψες και κεράκια, πολύ ρομαντικό. Αλλά ξέρεις, δεν είμαστε τα δυο μας. Το γνωστό ποδήλατο που μετά από 2 μήνες χρησιμεύει ως διακόσμηση και το γνωστό αμπαζούρ που πάντα χρησιμεύει ως αμπαζούρ. Αυτά και πολλά είδατε. Ένα αγαπημένο κομμάτι που θα σας δείξω είναι αυτό το body. Σώμα μου. Είναι τύπου βικτωριανό στυλ. Αν το θέτω σωστά. Πάνα βρακάκι. Το αγαπώ γιατί είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Έχεις πάρα πολύ μαλλί. Θα γίνεται εκεί πέρα χαμός από τον όγκο. Οπότε τα βικτωριανά με την Ίσιδα δεν ταιριάζουν καθόλου. Έχει διαφάνεια, αλλά όταν το φοράς δεν φαίνεται κάτι από μέσα. Κρίμα. Ως διαμαγείας. Ωραίο κομμάτι είναι. Εσύ το αντιπροσωπεύεις πολύ καλά, μάλλον, γιατί είσαι και ψηλή. Δεν είσαι σίγουρη. Ωραίο. Και όταν το έβαλα πρώτη φορά που λέτε. Ναι. Πήρα τα καλύτερα σχόλια. Γενικά οι κολλητές μου μου λέγανε: Πες μου από πού το έχεις πάρει, να το πάρω κι εγώ, αγάπη μου. Έτσι μιλάνε. Τους το είπε. Το πήρανε σε μαύρο. Και εγώ το κάνω αυτό με τις φίλες μου, ειδικά με την κολλητή μου. Όταν ήμασταν λύκειο, είχαμε καταντήσει να φοράμε κάθε μέρα ίδια ρούχα. Σπούκι! Για να νοιάσουμε λες και είμαστε δίδυμες. Εγώ ντύνομαι εγώ καιρός. Αυτή η φούστα είναι επίσης μια πάρα πολύ αγαπημένη μου. Oh. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Τη φοράω συνήθως άνοιξη προς καλοκαίρι. Τη συνδυάζω πάρα πολύ με t-shirt γιατί το ισορροπώ λίγο όλο αυτό το γκλαμ που έχει για να μην το κάνω πολύ. Μπουζούκι, εν πάση περιπτώσει, όπως λέμε. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό, ναι, αλλά. Τι? Σαν μαξιλάρι, όμως θα έλεγα. Ένα ωραίο μαξιλαράκι πάνω στο ντιβάνι μου. Μπάουλο ντίβανο. Τα σχόλια που ακούω. Σφυράνε. Συνήθως είναι περίεργα, είναι ανάμεικτα. Σε πολλούς αρέσει, σε πολλούς δεν αρέσει. Είναι ανάλογα. Εγώ δεν θα τη φοράγα ποτέ αυτή τη φούστα. Για μένα είναι υπερβολική. Δεν είναι καθόλου του γούστου μου. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς τη συνδυάζει καλοκαίρι. Τη φορά συνήθως διακοπές μου. Για πες. Και κυρίως το αγαπημένο μου νησί στη Μύκονο που μπορεί να το ανοιχτεί λίγο, που είναι λίγο πιο extravagant αυτό το μέρος. Βέβαια. Εγώ μια φορά πήγα στη Μύκονο, έκατσα 15 μέρες. Και εσύ. 15 μέρες ήμουνα με το μαγιό και με ένα παρεό. Τίποτα άλλο. Αυτό μου φαίνεται υπερβολικό. Ακόμα και για τη Μύκονο.
Πού βρίσκεται λεφτά για 15 μέρες Μύκονο? Αυτό είναι ένα φόρεμα. Τι φόρεμα? Κόκκινο, φωτεινό της φωτιάς. Φωτεινό της φωτιάς. Είναι band-aid στο υφασμά από αυτό που σε σφίγγει. Σταμάτα. Για να σου κάνει αυτή τη σιλουέτα την κλεψίδρα που λέμε, που είναι πάρα πολύ γοητευτική. Πάρα πολύ σεξι ρούχο, πάρα πολύ κομψό ρούχο. Και ειλικρινά, δεν θέλω να σκεφτώ τι γίνεται όταν το φοράς. Δεν θέλω να το σκεφτώ. Βέβαια, το βάζω μόνο βράδυ. Κι εγώ. Βράδυ. Και πιο πολύ σε πίστα, γιατί δεν είναι για τίποτα άλλο. Τραγουδάει. Θα μπορούσε. Τα μπουζούκια. Στη λυρική. Εσύ με αυτό θα κερδίσεις όλα τα βλέμματα, σίγουρα. Ένα αγαπημένο μπουζούκι που το είχα βάλει και γίνει πανικός ήταν στον αγαπημένο μου πάνω και άμμο. Έλαμψε το πρόσωπό της. Τον αγαπώ. Okay, οπότε ο Κιάμος τραγούδαγε φωτιά με φωτιά και εσύ ήσουν όντως μια φωτιά. Ε? Παπουτσάκια τώρα. Ωραία. Δεν μαγειρεύω, θα δείξουμε αυτά που φοριούνται όμως. Είπα και εγώ θα φάμε από τα χεράκια σου. Παπουτσάκια, με κοιμάει χωρίς. Ένα αγαπημένο μου ζευγάρι. Είναι αυτό που βλέπω. Είναι αυτό εδώ το πέδιλο. Γενικά λατρεύω τα πέδιλα. Τα φοράω όλο το χρόνο, ακόμα και το χειμώνα. Με ένα λεπτό μαύρο καλσόν ή με κοστούμι που δεν φοράω τίποτα ξεπόλυτη. Τα υποστηρίζεις αυτά, κοριτσάρα μου, τα υποστηρίζεις. Οπότε μια χαρά σε βρίσκω. Αυτό είναι ένα πέδιλο το οποίο δεν έχω προλάβει να το βάλω ακόμα, δυστυχώς. Έχεις και πολλά. Ελπίζω να το βάλω σύντομα. Σε ρόζα απόχρωση, κάτι ιδιαίτερο που δεν έχουμε συνηθίσει. Γι' αυτό και μ' άρεσε και το πήρα, γιατί δεν είναι το γνωστό. Ποιο? Καφέ. Μαύρο. Άσπρο. Μαύρο. Τι λέει καλέ. Ζευρέ. Animal. Είναι ροζ. Πολύ ωραίο πέδιλο. Ναι. Μου αρέσει και εμένα το μοτίβο του, το λεοπάρ, πάρα πολύ. Ψηλό. Very hot που λέει και η Βίκη. Σαν το καλσόν σου. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο πέδιλο. Είναι πάρα πολύ κομψό γιατί έχει λουράκια χιαστή τα οποία δένουν στον αστράγαλο και κολακεύουν πάρα πολύ το πόδι. Και πηγαίνει τέλεια με το κόκκινο φόρεμα που μας έδειξες πριν. Τέλειος συνδυασμός. Είναι ψηλό το τακούνι, δεν φορά χαμηλά τακούνια. Καλά κάνεις. Ή θα βάλω τακούνι ή θα βάλω σνίκερ. Δεν έχω κάτι ενδιάμεσο. Δεν μ' αρέσουν τα μέτρια. Είμαι ή του ύψους ή του βάθους στα πάντα στη ζωή μου ή όλα ή τίποτα που λένε. Instagram. Μ' αρέσει που είσαι έτσι δυναμική γυναίκα και έτσι να μείνεις. Δείξτε μας όλα ή τίποτα. Τώρα θα σας δείξω μια γόβα. Ναι. Αγαπημένη, την οποία την φοράω άνοιξη. Είναι μια καθημερινή ροζ γόβα, την οποία τη φοράω ενίοτε στη δουλειά μου, γιατί με βολεύει, δεν έχει πάρα πολύ ψηλό τακούνι και την περπατάω πάρα πολύ εύκολα και γενικά δεν με κουράζει καθόλου. Όμορφη γόβα, κλασική γόβα. Ναι. Σου ταιριάζει. Βλέπω κάτι γόβες με αυτά τα μίζερα τα τακουνάκια, τα kitten heels. Δεν τα συμπαθώ καθόλου. Βέβαια, βολεύουν πολλές γυναίκες, αλλά δεν θα τα επέλεγα ποτέ για μένα. Εγώ βλέπω κάτι γόβες με αυτά τα μίζερα χρώματα, σαν κι αυτό. Θάψε! Και αισθάνομαι το ίδιο. Λόγω της δουλειάς μου, που ασχολούμαι με την ομορφιά και με τη γυναίκα κυρίως, μου αρέσει να φαίνομαι εγώ πρώτα απ' όλα όμορφη. Φαίνεσαι. Και κομψή. Γιατί αυτό δίνει και μια άλλη εικόνα στη γυναίκα που θα κάθεται για να τη φτιάξω και να τη βάψω και να την κάνω όμορφη. Για τη δουλειά σου πρέπει να είσαι όμορφη. Ναι. Όπως άμα πας τώρα σε ένα σουβλατζίδικο και βλέπεις το σουβλατζί μέσα και είναι λεπτούλης, λες τώρα εντάξει, δεν κάνω το σουβλάκι αυτά. Και άμα πας σε γραφείο τελετών και ζει ο ιδιοκτήτης. Αυτό είναι ένα πέδιλο, χρυσό, ανοιξιάτικο. Το είχα πάρει πέρσι το Πάσχα. Πώς και έτσι. Για να νιώσω λίγο καλά. Γιατί καλέ. Μπας και νιώσω ότι έχουμε γιορτές. Δεν είναι άνετο. Πονάει. Αλλά το λατρεύω. Το βάζω βράδυ. Πάρα πολύ ωραίο, γιατί ταιριάζει με τα πάντα. Ουδέτερο χρυσό. Με καφέ, με μπλε, με λευκό, με κόκκινο, με ό,τι θες. Είναι ένα παπούτσι που αρέσει πάρα πολύ και στο φίλο μου, το Γιώργο. Το γνωστό. Του αρέσει γενικά να με βλέπει κόμψη με τα κούνια, με λεπτεπίλεπτα πέδιλα. Τυχερέ. Τι ύψος έχει ο φίλος σου? Γιατί άμα φορέσεις αυτά τα κούνια είσαι που είσαι ψηλή. Τον Κακομοίρη, αν δεν είναι πιο ψηλός από σένα, θα έχει πρόβλημα. Με τον Γιώργο είμαστε μαζί από τον περασμένο Οκτώβρη. Ούτε χρόνο. Και τώρα που το θυμάμαι, ναι. Αυτά φόραγα όταν είχαμε γνωριστεί και μου είχε πει ότι λατρεύω τον ντύσιμό σου και λατρεύω τα ψηλά τακούνια στη γυναίκα και κυρίως τα πέδιλα. Και του λέω, εδώ, εσύ αγάπη μου, έχεις βρει τον άνθρωπό σου. Τελικά ένα πέδιλο μας φέρνει πιο κοντά. Ο Γιώργος μου απ' την άλλη με γνώρισε στη δουλειά μου, ναι. Στο σουβλατζίδικο με την πόδιά μου. Αμάρτησε για ένα πιτόγυρο. Πάμε στις τσάντες. Τι δουλεύμα είναι αυτό? Αυτή είναι μια αγαπημένη μου τσαντούλα. Με μουστάκι. Την παίρνω κυρίως από απόγευμα προς βράδυ γιατί δεν χωράει τίποτα. Τίποτα. Είναι λευκό του πάγου. Έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο φιωγκάκι εδώ πέρα, μπρονζ. Α, για παγάκια είναι. Είναι λουστρίνη. Είναι αγαπημένη. Τι γλυκούλα, αυτή θα μπορούσα και εγώ να την κρατήσω. Έχει φιωγκάκια, είναι γουτσου.
Με κοστούμια μου αρέσει πάρα πολύ, να τη συνδυάζω με τα παιδιά μου πάρα πολύ. Γενικά και είναι και πάρα πολύ εύκολο συνδύαστη. Μ' αρέσει πολύ που είναι oversized, κοκαλί, φάκελος. Ότι μ' αρέσει το rose gold φιωγκάκι δεν μπορώ να το πω. Το υπόλοιπο όμως μ' αρέσει. Επόμενη. Αυτό είναι ένα άλλο αγαπημένο μου τσαντάκι. Έχει πάρα πολύ ιδιαίτερο σχέδιο. Χωράει τίποτα. Γυαλίζει και αυτό. Και έχει και άλλη μια ιδιαιτερότητα. Το ανοίγεις. Ναι. Και το κλείνεις. Και γίνεται. Το σχέδιο. Σαν φακελάκι. Το ξανακλείνεις. Ναι. Έτοιμη. Απίστευτο. Η σειρά μου να μην σε στεναχωρήσω, αλλά δεν έχει κάνει τι τσάντε καθόλου μέχρι στιγμή. Το έχω πάρα πολλά χρόνια. Του έχω βγάλει πραγματικά το λάδι και αυτό ακόμα εκεί. Έχει περάσει τα πάνδυνα, έχει περάσει από όλες τις εξόδους μου και δεν έχει πάθει τίποτα. Πραγματικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το θέλω κι εγώ. Απ' την άλλη μου θυμίζει θήκη για τάμπλετ, αλλά όμως είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό, οπότε πες μου το μαγαζί να πάω να το πάρω. Είναι δίπλα στο σουβλατζίδικο. Ήρθε η ώρα για τα κοσμήματα. Καιρός ήταν. Ένα αγαπημένο μου κόσμημα. Ναι. Είναι αυτό εδώ. Είναι ένα δαχτυλίδι, το οποίο και αυτό είναι λαμπερό. Μου το είχε πάρει ο κολλητός μου στα γενέθλιά μου. Όχι ο Γιώργος. Και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Αυξομοιώνεται κιόλας. Τι εννοείς? Για όποιο δάχτυλο θέλεις να το βάλεις. Μ' αρέσει πολύ. Μπράβο. Αυτό μου το έχει πάρει ο κολλητός μου ο Γιώργος. Πάλι και το περίεργο είναι ότι όλους μου τους γνωστούς φίλους, ακόμα και τα γόρια μου, τους λένε Γιώργηδες και τις φίλες μου και τις κολλητές όλες Μαρίες. Χάρηκα, Γιώργος. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι τραβάω 15 Αύγουστο και το Αγίου Γιώργιο. Δεν περνάω καλά. Κοίτα να δει σύμπτωση. Τι? Και πήγα να το πω. Και Γιώργος φίλος και Γιώργος η σχέση σου. Τους μπερδεύει. Για χαρά τα έχεις βολέψει, τους μπερδεύεις κιόλας. Θα λες ένα όνομα για όλους. Επόμενο. Ένα άλλο αγαπημένο μου κόσμημα είναι αυτό εδώ. Είναι ένα κολιέ. Του Γιώργου. Το φοράω και αυτό με τα πιο βραδινά μου ρούχα. Είναι ένα πάρα πολύ κόμψο κόσμημα το οποίο με έχει βολέψει με τα πάντα. Πάρα πολύ ωραίο το κολιέ. Μ' αρέσει που είναι απλόλυτο και απέριτο. Μ' αρέσει που δεν έχει υπερβολικές αλυσίδες και πράγματα και κάθεται υπέροχο στα κόκαλα του λαιμού και έχεις πολύ ωραία κόκαλα στο λαιμό σου και υπέροχη επιδερμίδα. Πραγματικά. Γενικά είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Τι? Τα κοσμήματά μου να είναι κομψά και λεπτεπίλεπτα. Δεν μπορώ τα χοντροκομμένα, δεν μπορώ τα πολύ φορτωμένα πράγματα γιατί απλά δεν είναι εγώ. Ναι, συμφωνώ ότι τα λεπτά είναι πιο γουστόζικα, είναι πολύ πιο όμορφα από τα μεγάλα φανταχτερά. Πάμε να δούμε κάποια παλαιότερα look μου. Και δεν πάμε. Εδώ. Θα είμαι πάντα εδώ. Αυτή η φωτογραφία έχει τραβηχτεί πριν 9 χρόνια περίπου. Είμαι ξανθιά. Το ξέρω ότι ήσουν. Έχω εξτέ μέχρι κάτω. Ήτανε τότε η μόδα που ήμασταν πάρα πολύ ξανθιές γενικά. Ναι, μωρέ. Ξανθιά. Με τίποτα! Έπεσε από τα σύννεφα, ε! Όχι, σε μεγαλώνει πάρα πολύ. Αγάπη μόνο. Αυτή η φωτογραφία είναι από τότε που δούλευα σε ένα κλαμπ. Χαμός. Γενικά δούλευα σε κλαμπ και σε κλαμπ restaurants τότε. Ήταν μια δουλειά η οποία τότε μου άρεσε. Κούρασε όμως. Ήταν διασκεδαστική, θα έλεγα. Και πέρναγα πάρα πολύ καλά. Τώρα που βλέπω αυτό το μακρύ κατάξανθο μαλλί. Κλαίω. Δεν θα τα ξανάγανα ξανθά ποτέ. Νομίζω ότι αυτό που έχω τώρα, το χρώμα μου, το φυσικό, είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να κάνω. Έχει ρημίσει το κεφάλι μου, γιατί τότε το είχα κάψει το κεφάλι μου. Ευτυχώς που δεν είσαι πια ξανθιά. Βέβαια, το ότι επέζησε το μαλλί σου και ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση τώρα, αυτό είναι θαύμα. Μπράβο. Τι άλλο θα δούμε? Αχ. Τι? Αυτή η φωτογραφία, συγκινήθηκα τώρα. Είναι στο αγαπημένο μου νησί, τραβηγμένη πέρυσι. Έχω μαυρίσει απίστευτα πάρα πολύ. Ήμουνα κάτω στη Μύκονο ένα μήνα. Με κοινωνικό τουρισμό. Τα μαλλιά μου είναι ακόμα πιο ανοιχτά, είχαν ανοίξει από τον ήλιο. Στη Μύκονο, όπως καταλαβαίνετε, το μαλλί δεν στέκεται κάτω με τόσο αέρα, οπότε τα είχα πιάσει ένα κοτσάκι. Είχα βάλει και ένα αέρινο φόρεμα. Κούκλα! Καστανή, ψηλά τα μαλλιά σου, κρουαζέ το φόρεμα, κόκκινο κοραλί. Κούκλα. Ξέρει μερικές φορές η φύση, βρε κορίτσια. Ξέρει η φύση. Είναι μια πάρα πολύ αγαπημένη μου στιγμή. Ήμουνα με τους κολλητούς μου. Ποιοι είναι? Την κολλητή μου τη Μαρία και άλλους δύο φίλους μας κάτω στο νησί. Τους Γιώργηδες. Που μένουνε. Και είχαμε περάσει φανταστικά πραγματικά όλο το καλοκαίρι. Μύκονος. Οπότε αυτή η φωτογραφία είναι μια αγαπημένη ανάμνηση. Ζωάρα, μια χαρά. Ζήλεψες, ε? Αυτά είναι. Τότε δεν είχα κόψει φράτζες. Τι είχες κόψει? Ήταν τα μαλλιά μου ένα μήκος όλα. Τα φρατζάκια τα έκανα τώρα πριν κάνα διμήνο περίπου, 1,5 μήνα. Η αλήθεια είναι ότι δεν τρελαίνω για τις φράτζες, προτιμώ το προηγούμενο look μου, αλλά εντάξει τώρα θα μακρύνουνε μαλλί, εντάξει δεν θα πεθάνω κιόλας. Όχι, μην πεθάνεις. Κάνω υπομονή απλά. Είναι πιο γλυκούλα με φράτζα, πιο θηλυκό. Τα μπέρδεψες. Πάμε να δούμε τώρα το πρωινό σύνολο της Ίσιδος.
Αυτό είναι το πρωινό μου σύνολο, το οποίο θα μπορούσα κάλλιστα να πάω, ναι, και στην Ευελπίδων με αυτό. Το δικαστήριο λέει, γιατί δικηγόρος είναι? Κατηγορούμενη. Γενικά το επιλέγω για να πηγαίνω στα ραντεβού μου τα πρωινά. Μ' αρέσει το κομψό πάντα. Έχω επιλέξει nude goves, μία ροζ φούστα, μία σορτή tote bag, πάλι σε ροζ, λευκό blazer και λευκό t-shirt. Και ένα ωραίο χρυσό ζωνάκι στη μέση για να μου φτιάχνει λίγο τη μεσούλα και να την κάνει πιο λεπτή. Μ' αρέσεις πάρα πολύ, αλλά είσαι make-up artist, φοράς το σακάκι σου με το top, με την pencil φούστα, πάρα πολύ σωστό όλο, αλλά πώς θα βάψεις ή θα κάνεις beauty consulting, ας πούμε, με αυτά τα ρούχα? Δεν είναι τόσο πολυβολικά. Παρ' όλα αυτά είσαι πάρα πολύ όμορφη και πολύ σωστά ντυμένη. Μοιάζω λίγο με δικηγόρο, αλλά κορίτσια δεν μπορώ να βγαίνω έξω με φλατ. Γιατί? Τζινς, φόρμες κτλ. Τις φόρμες και τα κολλάντα έχω μόνο για το γυμναστήριο, για τίποτα άλλο. Κυκλοφορώ έτσι μονίμως από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί τυχαίνει και πολλές φορές. Κάποια μήνυση. Να βγω στα καπάκια από τη δουλειά και να έχει πάει βράδυ. Οπότε πρέπει να είμαι και ανάλογα ντυμένη κιόλα για να τα προλαβαίνω όλα. Α, γι' αυτό. Αν ήσουν δικηγόρο. Θα κλαίγανε μανούλες. Θα το υποστήριζε, νομίζω. Πολύ ωραίο. Σύνολο, πάρα πολύ ωραίο. Πρωινό, τέλειο. Αισθάνομαι πάρα πολύ σε κάτι με αυτό το look και γενικά αγαπώ την άνοιξη τους παστέλ τόνους. Κολακεύουνε πάρα πολύ. Γι' αυτό και τους επιλέγω. Okay, και λίγο χρώμα, δεν θα ήταν άσχημο. Το πρωί δικηγόρος, το βράδυ λεοπάρδαλη. Κύριε Πρόεδρε, ενίσταμε. Αυτό, κορίτσια μου, είναι το βραδινό μου σύνολο, με το οποίο μπορώ να πάω για ένα φαγητό το βράδυ και μετά να συνεχίσω στα αγαπημένα μου νυχτερινά μαγαζιά. Πάνω κιάμω. Φοράω ένα blazer μαύρο, λίγο πιο κοντό από το προηγούμενο, ένα λεοπάρ φόρεμα στενό, ψιλοτάκουνα πέδιλα λουστρίνη και ένα απλό κλατς τσαντάκι που έχει τη λεπτομέρεια την ασημή για κούμπομα. Το λεοπάρ σου πάει θεϊκά, πραγματικά. Το μήκος είναι του ονείρου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα πεδιλά σου, μ' αρέσει πάρα πολύ το τσαντάκι σου. Δεν μ' αρέσει το σακάκι σε εκείνο το μήκος. Το ήθελα πιο μακρύ, πιο αντρικό, πιο βρώμικο, για να κάνει πιο σεξι. Γενικά όμως πολύ ωραία. Μπράβο σου. Λεοπάρ δεν φοράω πάρα πολύ, αλλά αυτό το φόρεμα μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Και εμένα. Γιατί ήταν μίντι και ήταν πάρα πολύ στενό, που τα αγαπώ εγώ τα πολύ στενά μίντι φορέματα. Αγριόγατα, λεοπάρδαλη, είσαι φοβερή για βράδυ. Ράρ. Το πέδιλο αυτό πραγματικά το λατρεύω. Το έχω φορέσει πάρα πολλές φορές, το έχω λιώσει. Πώς το φοράς? Δεν έχει πάθει τίποτα. Και είναι πάρα πολύ άνετο. Μένω όρθια με αυτά. Σταμάτα. Τουλάχιστον ένα 8ωρο χωρίς να με ταλαιπωρούνε. Ένα μικρό ψωματάκι πρέπει να έχεις πει εδώ. Το 8ωρο. Αυτά τα πέδιλα δεν υπάρχει περίπτωση να είναι άνετα. Είναι δυνατόν. Όταν φορά αυτά τα φορέματα, ναι, το αγόρι μου ο Γιώργος πραγματικά του αρέσουν πάρα πολύ. Δεν ζηλεύει. Σα ίσα που με ενθαρρύνει να τα βάζω. Του αρέσουν πάρα πολύ και μου αρέσουν και εμένα, οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ο Γιώργος είναι πονηρός. Δεν ζηλεύει όμως. Και αυτά που λέει, μην τα τρως. Άκου εμένα, άστο Γιώργο. Είδε δόλο η Χρυσάνθη. Πάμε τώρα στα κορίτσια μας να ακούσουμε τι λένε για την Ίσιδα. Μου άρεσε πάρα πολύ το κόκκινο φόρεμα. Και εμένα πολύ, και είναι για βράδυ, έτσι. Ναι. Αλλά όμως με δυο σωματοφύλακες δίπλα της πάντα. Εγώ φαντάζομαι πάνω της να κάθεται υπέροχα. Υπέροχο θα είναι σίγουρα. Αλλά γιατί μόνο για βράδυ, ρε κορίτσια? Δηλαδή για ένα δείπνο δεν μπορεί να πάει να φάει σε ένα ωραίο εστιατόριο με αυτό? Θα το προτιμούσα καλύτερα εγώ. Εντάξει, με ένα σακάκι όμως από πάνω, γιατί ήταν πολύ αποκαλυπτικό, ναι, έτσι. Mm-hmm. Πίσω πλάτη, σωστά, μπροστά, μίνι. Ναι. Έπρεπε κάτι να το κατεβάσει για ρεστοράν. Η Ίσιδα αναχωρεί με την plus size λιμουζίνα του Shopping Star και χωρίς ψιλοτάκουνα για μια περιοχή έκπληξη όπου θα κάνει τα ψώνια της. Μπορώ να έχω το φάκελο, παρακαλώ? Έχει ραβασάκι, μην το δει ο Γιώργος. Ζωγράφου, δεν έχω πάει καθόλου, ούτε απ' έξω. Ήμουν σίγουρος. Δεν έχω ιδέα. Ανυπομονώ να δούμε την περιοχή. Α, Ζωγράφου, έχω μείνει εκεί ένα χρόνο. Πολύ ωραία περιοχή, έχει ωραία μαγαζιά. Και σουβλατζίδικα. Μια χαρά θα πας. Πώς το σκέφτεσαι το θέμα? Λατρεύω τα φλωράλ και θα τα επιλέξω στα εγγένεια του καινούργιου μου Ινστιτούτου που θα ανοίξω στην Κηφισιά στις 11.30 το πρωί. Ωραιότατα. Πάρα πολύ ωραία. Μας έχουν λείψει πολύ τα εγγένεια. Σου εύχομαι καλές δουλειές. Καλό ρίζικο. Και σίγουρα θα σε επισκεφτώ για μια περιποίηση προσώπου. Ίσιδα, ποια είναι η πιο αυστηρή συμπαίκτριά σου? Πιστεύω πιο αυστηρή στην κριτική της ήταν η Ευγενία, γιατί έχουμε εντελώς διαφορετικό στυλ. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε διαφορετικό στυλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαι πιο αυστηρή. Ούτως ή άλλως δεν με ξέρεις.
Δες Ίσιδα, φτάσαμε στο Ζωγράφου. Ψηλέ φιγουρίνη. Έφτασα Ζωγράφου, είμαι έτοιμη να ξεκινήσω τα ψώνια μου. Η 33χρονη make-up artist από την Παιανία σήμερα αναζητά το τέλειο σύνολο για να γίνει κομψή με φλωράλ στη δουλειά. Όλα αυτά μέσα σε 2,5 ώρες και με 350 ευρώ. Ενώ στη συνέχεια θα έχει άλλα 15 λεπτά για μαλλί και μακιγιάζ. Καλή αρχή, Ίσιδα. Πολύ χαλαρή τη βλέπω. Εδώ, που πας. Yep. Παρταλιός. Μπράβο. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω να δω σύνολα φλωράλ για το πρωί. Ωραία. Να δούμε σε παντελονάκι αρχικά. Ναι, σε ναι, εννοείται. Καλά, ναι. Ίδιο μαλλί έχουμε. Να βλέπαμε κάτι τέτοιο. Σαν συνολάκι. Μία εκδοχή. Να το δούμε, ναι. Σας το δίνω. Πολύ ανοιχτόχρωμα. Μετά θα μπορούσαμε να πάμε και σε άλλους χρωματισμούς. Α, μπράβο. Εκεί στα ζώδη. Όχι, προτιμώ χρώμα. Τι χρώμα θέλεις? Να το βρούμε, βρε παιδί μου. Να βλέπαμε κάτι με ροζ ή με σε ροζ. Ας την πιτζάμα. Το ροζ μου αρέσει και νομίζω ότι και αυτό εδώ, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Α, είναι φούστα. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Και μετά μπορούμε να δούμε και φόρεμα. Με καπαρντινάκι με ή χωρίς μανίκια. Oh. Όχι. Και θα δούμε αυτά τα δύο. Και δεν θα δούμε κάτι άλλο. Και θα μπορούσαμε να δούμε και σε αυτά τα χρώματα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό και αυτό εδώ είναι φόρεμα. Όχι. Μετά μπορούμε να δούμε και σε μίνι, κάτι τέτοιο με καπαρντινάκι. Μίνι, μίνι, μίνι. Μην το σκέφτεσαι. Μισό λεπτό για να μην δοκιμάσω μόνο παντελόνια. Πάρ' το μίνι, βρε πουλάκι. Θα δω. Ποτέ. Αυτά τα τρία. Πάλι καλά. Ωραία. Κατέληξε. Και δίνω και αυτό. Αυτό το δούμε μετά μόλις. Ωραία, ωραία. Ξαναβάλτε το. Πού το σας αφήνω. Οπότε, παίρνω εγώ. Τι έγινε, μπερδεύτηκα. Όχ, μπήκε κιόλας. Μπράβο. Παντελονάκι. Πολύ ωραίο top, φλωράλ, πολύ ωραία χρώματα, ωραίο μανίκι, το βολάντο είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορώ να το σηκώσω κιόλας. Ινστιτούτο ομορφιάς με οικοδέσποινα να φοράει τέτοιο ρούχο. Ναι. Εγώ δεν θα πάταγα ούτε για αποτρίχωση. Παντελόνι. Ωραίο ψηλόμεσο. Εφαρμόζει πάρα πολύ ωραία. Αν και είναι και πολύ στενό η αλήθεια στα πόδια. Πίσω είναι ωραίο, μπροστά τώρα. Κάτι εδώ με χαλάει λίγο. Το παντελόνι δεν έχει τόσο ωραία γραμμή. Πολύ. Τι. Φαντεζή το πάνω και εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι και για εγγένεια. Δεν θέλω, επειδή είναι πολύ πρωί, να βάλω κάτι τόσο στενό. Η αλήθεια είναι. Τι θες δηλαδή. Θα προτιμούσα κάτι πιο αέρινο. Να είμαι πιο άνετη 11.30 ώρα το πρωί. Μ' αρέσει αυτό το παντελόνι. Το κορμί σου μπορεί να τα υποστηρίξει αυτά τα ρούχα. Μόνο αν βάλεις πολύ ψηλό τακούνι που εσύ το έχεις με αυτό. Η μπλούζα δεν μου κάνει καθόλου όμως για εγγένεια και φυσιά. Γενικά φοράω ρούχα τα οποία έχουν όγκο πάνω, βολάν και οτιδήποτε έτσι που είναι ψιλορωματικά. Ψηλό όμως. Μου αρέσει που δεν είναι εδώ στη μέση. Το σφίγγω όσο θέλω. Και. Είναι ωραίο το ντεκολτέ. Δεν είναι αυτό το top για σένα. Ήταν τέλες. Αυτό το πολύ romantic. New romantic. Θα ήθελα να κρατήσει το παντελόνι που είναι ψηλό μου και είναι υπέροχη ζώνη και σου πάει πάρα πολύ αυτό το χρώμα και να το σετάρεις με ένα άλλο top. Ή με ένα πουκάμισο φλωράλ. Επόμενο. Πολύ όμορφο φόρεμα. Πολύ ωραίο χρώμα. Γαλάζιο. Ωραία τα λουλουδάκια του. Η ζωνίτσα στη μέση μου αρέσει. Άρα. Ωραίο το μανικάκι του, δεν είναι πολύ μακρύ, ωραίο το μήκος του. Μέσα στον κόσμο να περιφέρεσαι με ποτά, με κεράσματα, με χέρια να απλώνουν, να πηγαίνουν από εδώ, να πηγαίνουν από εκεί τα χέρια. Τα πόδια είναι. Παπα, όχι, δεν είναι τίποτα. Επικίνδυνο, πολύ επικίνδυνο. Χουφτώνουν. Φυσικά σου πάει. Φυσικά και είσαι κούκλα. Φυσικά και δεν υπάρχει ρούχο εκεί μέσα που δεν σου πάει. Αλλά τώρα 11 ώρα το πρωί να είσαι η οικοδέσποινα των εγγενείων και να βάλεις ένα απλό φλωράλ φορεματάκι, μια χρυσή ζωνούλα. Δεν το ήθελα. Πολύ λουλουδάκι. Μου αρέσει που είναι σε όλη την επιφάνεια. Μου αρέσει το total γενικά. Ναι. Είναι πάρα πολύ όμορφο, πολύ χαρούμενο. Μου αρέσει πάρα πολύ και το ντεκολτέ του μου αρέσει, έτσι όπως έχει κάτσει και που δεν με μαρκάρει και δεν με τονίζει καθόλου και είναι ρίχτο πάνω μου. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Σαν δική πιστεύω. Oh. Επίσης ζωνούλα δεν μου αρέσει.
πέφτεις, πλάγια. Οπότε όχι, πάρε κάτι άλλο που να σε κολακεύει περισσότερα. Θα μπορούσαμε να δούμε και ένα πανωφόρι. Βεβαίως. Έλα μου. Θα μπορούσαμε να βάλουμε το καπαρντινάκι, το αμάνικο που ταιριάζει πολύ ωραία. Μάλιστα. Ή ένα δερμάτινο σακάκι λευκό, σαν και το δικό ναι, μου. Ναι, ναι, να το δω. Έλα, δες το. Λοιπόν. Ποιο σας δίνω? Ποιο? Το λευκό. Ωραία. Να βοηθήσω. Ευχαριστώ. Εγώ τίποτα δεν κάνω εδώ μέσα. Αργόμισθος. Πολύ ωραίο σακάκι, του πάει πάρα πολύ. Ναι. Μπορώ να βάλω τα κλάματα και τη ζωνίτσα του απ' έξω για να το στενέψω κιόλας. Να είναι πιο μεσάτο. Το σακάκι δείχνει ένα άλλο ύφος σε όλο το ντύσιμο. Μου αρέσει πιο πολύ έτσι. Καλύτερα. Είναι το στυλ μου το σακάκι και γενικά τα μακριά τα blazer. Και η αλήθεια είναι ότι δερμάτινο δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Α. Πόσο μάλλον σε λευκό δερμάτινο κιόλας. Μ' αρέσει ο γιακάς του, μ' αρέσει η γραμμή του πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραία γραμμή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει που το σετάρεις από πάνω και με μια ζώνη μπρονζέ. Πάρα πολύ ωραία είσαι. Βέβαια, αυτό ισχύει για το σακάκι και για την ζώνη. Δεν ισχύει για το φόρμα από μέσα. Σκέφτηκα να ανοίξω ένα Ινστιτούτο Ομορφιάς, γιατί σαν make-up artist που είμαι, θα ήθελα να έχω ένα δικό μου χώρο ώστε να περιποιούμε τις πελάτησές μου, τις αγαπημένες. Ήταν όνειρο αυτό ανέκαθεν στη ζωή μου. Έγινε πραγματικότητα. Και επιτέλους κατάφερα να το υλοποιήσω κιόλας. Μπράβο. Είναι ωραία να έχουμε στόχους και να τους υλοποιούμε. Όπως το επόμενο σύνολο. Πάρα πολύ ωραίο πουκάμισο. Μ' αρέσει και αυτή η λεπτομέρεια εδώ πέρα στο γιακά. Με την κορδέλα που κάνει στα γραβάτα, μου αρέσουν τα μανίκια του, πάρα πολύ. Ένα έρινο. Φυσάει. Όμορφο, χρωματιστό, χαρούμενο. Το πουκάμισο είναι άθλιο, δεν μου αρέσει καθόλου. Τι θα έλεγες. Αυτός το δέσιμο εδώ πέρα μου θυμίζει κάτι από τη... Όχι τη μαμά μου, τη γιαγιά μου. Κορμί η γιαγιά. Και το φλωράλ είναι... Έλα. Αόρατο, εγώ δεν το βλέπω καθόλου πάντως. Το παντελόνι και αυτό είναι πάρα πολύ στενό, έτσι όπως το βλέπω. Έχει ωραίο μήκος όμως ο στραγάλους. Το παντελόνι αυτό δεν γράφει καλά τα πόδια σου, οπότε πρέπει να δοκιμάσεις κάτι άλλο. Πειράζει που δοκίμασε και Ευγενία ένα τέτοιο χθες. Λες. Αν θυμάμαι καλά. Η ομοιότητα που έχει το δικό μου με το δικό σου είναι εδώ μπροστά ο φιόγκος. Κατά τα άλλα δεν έχει καμία σχέση. Θα ήθελα και μια ζωνούλα. Βεβαίως. Να δούμε κάτι σε ταμπά, κάτι σε χρυσό, σε ταμπά. Ωραία. Εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Τσακ. Και μπορούμε να δούμε και μπέζ, ό,τι θέλετε. Α, δούμε αυτήν πρώτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Όσες ζώνες και να βάλεις ίσιδα. Φίδι είναι, δεν θα αλλάξει. Αυτό το παντελόνι είναι το πλέον ακατάλληλο για το σώμα σου. Το πλέον ακατάλληλο. Τώρα ναι. Καλύτερα, πάρα πολύ ωραία ζώνη, πολύ ωραία γκράφα, ταιριάζει πάρα πολύ με το σύνολό μου. Μου αρέσει. Μ' αρέσει και η κροκόκαφέ ζώνη με τις χρυσές μεταλλικές λεπτομέρειες, του πάει πάρα πολύ. Βέβαια θέλω να μου ανοίξεις τον φιόγκο και να ανοίξεις και ένα κουμπάκι, γιατί όχι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σήμερα δοκιμάζω τόσο όμορφα και colorful ρούχα, μου έχουν ανεβάσει τη διάθεση πάρα πολύ. Και πιστεύω θα είμαι πολύ εντυπωσιακή στα εγγένεια του Ινστιτούτου. Δεν θα είσαι καθόλου εντυπωσιακή με αυτό το σετ, με αυτό το σύνολο. Θα περάσεις αδιάφορη. Πόσο σ' αγαπάει. Τα κορίτσια εννοείται ότι θα τα καλέσω. Εννοείται. Θα τα κάνω και πελάτησές μου. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ναι, βέβαια. Θα χαρώ πάρα πολύ να έρθουν και να με στηρίξουν. Ωμωρή τη γλυκούλα, βέβαια και θα έρθουμε. Επομένως, περιμένουμε προασκήσει. Εγώ. Φυσικά και θα έρθουμε και θα μας κάνεις και πελάτησες. Θα μας κάνεις όμως καλύτερη τιμή. 2 ώρες, 3 λεπτά και 31 δεύτερα να τα αφήσω. Η εντυπωσιακή μελαχρινή make-up artist καλπάζει για το δεύτερο μαγαζί με ρούχα του Ζωγράφου. Στόχος της, να βρει ένα φλωράλ σύνολο για τη δουλειά. Έλα, φτάσαμε. Γεια σας. Γεια σας. Η ίσιδα. Θα ήθελα να δω ένα floral look για πρωί. Τελεία. Ωραία, πριν σας δείξω, έχω κάτι για σας. Ωχ, Θεέ μου. Έλα, στην τύχη, πάρε ό,τι να είναι. Είναι θέμα τύχης αυτό τώρα, δεν είναι θέμα αριστερού ή δεξιού. Το δεξί. Για πες. Τι λέει. Συν 30 ευρώ. Είδες το δεξί. Μπράβο, πολύ ωραία. Α, σταμάτα καλέ. Τέλεια.
Θα τα φας σίγουρα εσύ, κορίτσι μου. Για πλάκα. Θα ήθελα να δω φόρεμα ή midi ή maxi. Αν έχουμε two-piece set πάνω κάτω, δηλαδή σαν κοστούμι, ή φούστα με σακάκι. Και τι άλλο. Και παντελόνι με πουκάμισο, αλλά το παντελόνι να μην είναι στενό. Για να δούμε τι έχετε. Να σας δείξω, έχω κάτι σε φλωράνς, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Που μπορούμε να το συνδυάσουμε με ένα σακάκι. Ναι, είναι μια ωραία επιλογή. Μετά έχω αυτό που είναι πολύ ωραίο. Όχι, θέλω πιο χρώμα. Θέλει πιο χρώμα. Ένα πολύ ωραίο σε χρώμα είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο, ναι. Και το, επίσης έχω το ίδιο σε κορμάκι. Που μπορούμε να το συνδυάσουμε με ένα τζιν από κάτω. Τζιν καθόλου. Καθόλου. Αν έχουμε παντελόνες έτσι πιο ρίχτες, όχι. Παντελόνα έχω σε αυτό το στυλ. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, ενθουσιασμός. Και μετά έχω και αυτή. Όχι, τη μαύρη. Κόρτα. Τελειώσαμε ή θες να δεις κι άλλα. Δεν ξέρω ποιο θες. Κορίτσια, μπερδεύτηκα. Να πιάσει κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, όχι. Να βρούμε ένα ωραίο top για αυτό ή αν έχουμε το set του θα ήταν άψογο. Μετά έχω από πάνω ή σε κάτι τέτοιο, σε μονόχρωμο. Τι έχεις το λαιμό. Αυτό με τίποτα. Αφού τα φοράς αυτά. Το λευκό πολύ ωραίο. Oh. Να σας δείξω και αυτό το blazer. Ναι, σήμερα όμως. Βασικά θα πάρω αυτό. Ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ. Υπάρχει και κάτι άλλο σε άσπρο. Τέλεια, τέλεια. Θα το δω κι αυτό. Ωραία. Άντε, φτάνει. Έβγαλα μαλλιά τόση ώρα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε στο δοκιμαστήριο. Εγώ απ' έξω φυλάω τσίλιες. Λουλουδάκι του Μπαχτσέ. Πάρα πολύ εντυπωσιακό φόρεμα. Πανέμορφα χρώματα. Η βάτα του, εδώ πέρα, η ώμη του είναι φανταστική, το μανίκι του στο κατάλληλο μήκος, το ντεκολτέ του πανέμορφο. Το κρουαζέ σου πηγαίνει πάρα πολύ. Είναι μίνι, είναι ό,τι πρέπει και πόσο κομψό να εμφανιστείς το βράδυ με φλωράλ μίνι φόρεμα. Το βράδυ όμως, όχι το πρωί σε γένεια. Σου πάει εκπληκτικά αυτό το ρούχο να το πάρεις για το βράδυ. Έχει κάτσει πάνω μου πάρα πολύ όμορφα νομίζω, έτσι χυτό, δεν με μαρκάρει, δεν με στενεύει πουθενά. Αυτό είναι υπέροχο, να το φορέσεις στη Μύκονο, βραδάκι. Στα στέκια της. Αλλά για την Κηφισιά, στα Εγγένεια, βρες κάτι άλλο. Μπορεί να φαίνομαι σαν παπαγάλος. Όχι και μοιάζει σαν παπαγάλος. Το Tropical Floral, δηλαδή όταν το φοράει η Τζένιφερ Λόπες, σαν παπαγάλος, μοιάζει. Αλλά νομίζω το υποστηρίζω. Τόπε, τόπε ο παπαγάλος. Όντως το υποστηρίζεις. Πάρα πολύ χρώμα, πολύ όμορφα χρώματα. Είναι έτσι σαν τον Αμαζόνιο ένα πράγμα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα, Αμαζόνα δεν ξέρω αν θα είμαι. Εγώ μια προσπάθεια θα την κάνω πάντως. Οι Αμαζόνες φοράγανε δερμάτινα, οπότε τώρα φλωράλ. Δερμάτινα φορούσαν στα σύριαλ. Έλα, Αμαζόνα μου. Πάρα πολύ ωραίο σύνολο. Καταπληκτικό. Τρομερή ψηλόμεση παντελόνα, φανταστική. Τα λουλούδια της, τα χρώματά της. Η γεμάτη γεύση της. Πανέμορφη. Μ' αρέσει τρελά το σακάκι που είναι oversized, αντρικό με χρυσά κουμπιά. Από μέσα το top δεν με ξετρελαίνει και ούτε παντελόνα μ' αρέσει αν με ρωτάς. Ωραίο τοπάκι που δεν είναι πίσω. Έχει ένα ωραίο ντεκολτέ. Το blazer είναι φανταστικό, απλά. Πολύ εντυπωσιακό όλο το σύνολο. Δεν είμαι σίγουρη αν μ' αρέσει άσπρο σακάκι με άσπρο μπλουζάκι από μέσα, γιατί μου κάνει τρύπα. Τρύπα? Αυτό το σύνολο είναι τόσο εντυπωσιακό και κομψό που θα μπορούσε να είναι άνετα σε editorial. Μόδας. Σε περιοδικό μόδας. Εντάξει τώρα, έχεις πολύ μεγάλη φαντασία. Στα περιοδικά βλέπουμε πολλά σύνολα, εντάξει, οκ, okay, αλλά... Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τα φορέσουμε έτσι όπως τα βλέπουμε. Αυτό σε ποιο περιοδικό μπαίνει? Πάρα πολύ ωραίο αυτό το σακάκι, το Vera Man, το blazer. Πολύ ωραία χρώματα και το φόρεμα. Και η ασυμμετρία που κάνει μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει και ασορτή μεσοφόρη από μέσα. Τα λουλουδάκια του είναι πάρα πολύ όμορφα. Όλες οι αποχρώσεις του μπλε και του μπέ σου πηγαίνουν πολύ. Το ίδιο και αυτό το σακάκι. Μ' αρέσει που έχει τονισμένους ώμους, δηλαδή τις βάτες. Μ' αρέσει που είναι πιο μακρύ, πιο αντρικό, πιο φαρδί. Θέλω να σηκώσω τα μανίκια,
Από μέσα όμως, το φόρεμα που ανεβαίνει τόσο ψηλά, σε μπουκώνει και δεν μ' αρέσει καθόλου. Θέλω ανοιχτές λύσεις για σένα. Δεν είναι τόσο λαμπερό όσο θα ήθελα, αλλά πιστεύω ότι το πρωί στα εγγένεια του Ινστιτούτου θα μπορούσε να σταθεί άνετα. Το σακάκι δεν με τρελαίνει. Ίσως το βρίσκω μακρύ και πολύ κοντινό στο χρώμα του φορέματος, δεν μου κάνει κόντρα. Λοιπόν, επειδή έχετε τόσο ωραία ρούχα, θα μπορούσα να δω και ένα άλλο σύνολο. Βεβαίως. Δεν σε σημαίνει να ασχολείσαι. Κάτι τέτοιο σε παντελόνι. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Και να το συνδυάσουμε με ένα. Με ένα. Συγγνώμη. Με ένα λιντζέρι από πάνω. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία, το δω. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά. Α, πολύ ενδιαφέρον σύνολο και αυτό. Πολύ ωραίο το λιντζέρι το μαύρο. Τελείωσαν τα γένεια, πήγαμε για ύπνο. Καληνύχτα. Ωραίο παντελόνι και αυτό, αν και μου είναι λίγο μεγάλο βέβαια. Αλλά εντάξει, φτιάχνετε αυτό. Είσαι εκτός θέματος, έχω την εντύπωση. Γιατί το λες, Βίκη? Δεν γίνεται, αυτό το παντελόνι είναι πολύ πρόχειρο. Θα μπορούσε να πας. Και στη λαϊκή. Αυτό είναι, μεν είναι φλουρεάλ, αλλά μου θυμίζει και λίγο μιλιτέρ. Δεν ξέρω, με μπερδεύει λιγάκι. Αν υπήρχαν στρατιώτες με τέτοια ρούχα. Θα παίρναμε αναβολή. Πολύ θα πήλαγα να μην πάνε. Το λιντζερί είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πιο σεξι θα έλεγα, στέκεται καλύτερα στο σώμα μου. Βέβαια θα είναι εκεί και ο Γιώργος, αλλά δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα. Γενικά δεν ζηλεύει καθόλου και είμαι πάρα πολύ τυχερή. Δεν ζηλέψει ο Γιώργος από αυτό. Αφού είπαμε, ο άνθρωπος είναι μοδάτος, καταλαβαίνει. Πάμε ίσιδα! Ώρα να μοιράσεις εγκεφαλικά και στο τρίτο μαγαζί. Καλέ, πιο γρήγορα, όχι πιο αργά. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να δω ένα φλωράλ σύνολο για πρωί. Παντελόνι, αν έχετε. Πολύ ωραία. Ναι, ελάτε να σας δείξω κάποια κομμάτια. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Ναι. Θα μπορούσε να είναι με ένα τέτοιο τύπου πουκάμισο. Τύπου. Ωραία. Να το, βασικά θα το ήθελα σε λευκό αν υπάρχει. Σε λευκό. Για να το δούμε. Είναι σε αυτό. Ωραία, ναι. Ναι, ναι, ναι. Παντελόνι, πάλι συνεχίζουμε. Αν έχετε και κάτι άλλο να δω, φόρεμα φούστα, δεν έχω πρόβλημα. Αν έχετε σετ επίσης, λοιπόν, κανένα πρόβλημα. Θα μπορούσε να είναι σε παντελόνι πάλι, φλωράλ αυτό. Ναι. Και από κάτω οποιοδήποτε από αυτά του ταιριάζει πάρα πολύ. Όχι σε... τόσο casual, το θέλω λίγο πιο... Ωραία, θα μπορούσε να είναι αυτό. Όχι. Όχι. Λοιπόν, θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο. Με ένα πολύ απλό τισέρτ από πάνω. Όχι, θέλω να δω αυτό εδώ το κόκκινο που μου... Α, είναι το ίδιο με το... Ποιο? Αυτό είναι το ίδιο. Ναι, okay. Αλλά αυτό ταιριάζει με αυτή τη φούστα πάρα αυτή πολύ. Μου αρέσει. Αυτό με αυτό εδώ ή με αυτό το πουκάμισο. Ωραία, θα το δω, θα δω αυτά τα δύο. Και πολύ ωραία. Αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο δοκιμαστήριο. Και τι γίνεται? Πάρα πολύ ωραίο σύνολο, πάρα πολύ ωραία φούστα. Δεν είσαι εσύ! Το πουκάμισο είναι φανταστικό. Τα μανίκια του είναι τέλεια. Ο φιόγκος που κάνει εδώ είναι πάρα πολύ όμορφος. Μου αρέσει πάρα πολύ η μπλούζα σου. Ναι. Έχει πολύ ωραίο χρώμα, σου πάει. Η φούστα? Η φούστα δεν με τρελαίνει. Θεωρώ ότι είμαι λαμπερή. Είσαι, θεωρώ είσαι. Ότι μου ταιριάζει αυτό. Πιστεύω θα αρέσει στους περισσότερους. Είσαι εκτός θέματος. 100%. Τώρα δεν ξέρω τα κορίτσια αν θα είναι λίγο αυστηρές μαζί μου, αν θα... Τι? Με κράξουν λίγο παραπάνω. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Για μένα το πεις αυτό. Δεν κράζω. Όχι καλέ. Θα ακούσεις τα καλύτερα comment, αν μου έρθεις με ωραία ρούχα. Κάνε like. Ασπρίσαμε. Το πουκάμισο αυτό που έβαλα πριν το έβαλα και σε λευκό. Πολύ ωραίο και σε λευκό. Μου αρέσει όπως κάθεται. Παντελόνι πάρα πολύ ωραίο. Λευκό με μπλε λουλούδια. Μου στέκεται πάρα πολύ. Όμορφα. Δεν μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το παντελόνι για σένα. Επίσης, σε λευκό αυτό το πουκάμισο δεν γράφει τόσο ωραία όσο το μπλε του. Στενά όλα, τσίτα όλα. Τέλειο. Να ότι θα σκάσεις και θα βγεις. Εντάξει, είναι μια πολύ σεξ εμφάνιση. Σου ταιριάζει εσένα. Αλλά για το συγκεκριμένο θέμα σου, δεν συμφωνώ.
Το παντελόνι αυτό μου θυμίζει και λίγο τα νησάκια μας, τα όμορφα, τις Κυκλάδες μας και κυρίως. Ξέρω, ξέρω. Το αγαπημένο μου νησί, τη Μύκονο. Θα μπορούσα άνετα να το βάλω εκεί. Αφού έχεις τέτοια δυναμία σε αυτό το νησί, μήπως να πήγαινες εκεί να φτιάξεις το μαγαζάκι σου. Να ησυχάσουμε κιόλας. Θα μπορούσα να δω και κανένα σακάκι. Ναι, βεβαίως. Ελάτε μαζί. Ένα που να θυμίζει την Ψαρού. Λοιπόν, πείτε μας. Αυτό που ταιριάζει πάρα πολύ είναι αυτό εδώ. Ωραία, μ' αρέσει, θα το δω αυτό. Το οποίο υπάρχει και σε λευκό, θα μας ενδιαφέρει. Δεν θέλω, προτιμώ το μπλε. Επίσης, για αντίθεση, θα ήταν πολύ ωραίο και πολύ κομψό και αυτό. Λέτε. Ωραία, όχι, θα μείνω σε αυτό. Ωραία. Πάμε να το δεις. Α, γαλανό λευκή. Πάρα πολύ ωραίο μπλέιζερ. Πογιακά του είναι πάρα πολύ ωραίος, ιδιαίτερος. Δεν έχω κάτι τέτοιο στην ντουλάπα μου, η αλήθεια είναι. Μου αρέσει ο συνδυασμός με το παντελόνι και το πουκάμισο το λευκό. Μου θυμίζω λίγο και τη γαλανόλευκη. Βάζοντας το σακάκι, όλο το look αλλάζει πάρα πολύ. Άρδιν. Αρχίζει να μ' αρέσει. Όμως, έχεις περίπου το ίδιο χρώμα με το δικό μου. Μία ώρα, 2 λεπτά και 53 δεύτερα ακόμη για την Ίσιδα που πάει να κάνει την πρώτη της αγορά. Πόσο είναι? Είναι στα 105 ευρώ. Τέλεια. Ορίστε. Η αποδειξούλα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ρουχαλάκια. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Φύγαμε, γαζέλα. Ώρα να δούμε παπούτσια για τα εγγένειά σου. Φυσικά ψιλοτάκουνα. Μην ξεχνιόμαστε. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να δω βοβίτσες σε 40. Σε 40 νούμερο. Ναι. Πολύ ωραία. Παγωτό πολιτής. Πάμε να δούμε. Θα ρίξετε εκεί μια ματιά αν κάνει κάτι και σας αρέσει. Τέλεια. Μου αρέσει η λευκή. Μου αρέσει και η ροζ. Ναι. Και αν μπορείτε να μου δείξετε και αυτήν εκεί με τα σχοινιά. Τα σχοινιά σου. Από αύριο. Παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραία γόβα, πολύ μαλακή. Είναι πολύ ωραία στο πόδι μου, δεν έχει πολύ ψηλό τακούνι. Χαμηλό, κάτι που δεν συνηθίζουμε πάνω σου. Τι θέλω για πρωί, ώστε να μπορώ να περπατάω γρήγορα και άνετα και για να μην με πονέσει, γιατί θα είμαι μέχρι το μεσαίμερο απόγευμα. Πού? Στα εγγένεια. Πολύ ωραίο το δέρμα του, πολύ μαλακό και πολύ εύκολο στο περπάτημα. Λιτό και απέριτο. Δεν μου κάνει καθόλου για σένα. Το τακουνάκι είναι λίγο μίζερο. Oh. Τη λευκή γόβα την αγαπώ και το λευκό πέδιλο επίσης. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα λευκά σε οτιδήποτε. Το νηφικό και αυτό θα είναι κατά λευκό όσο δεν πάει. Τώρα εντάξει, το νηφικό σίγουρα είναι λευκές οι γόβες, είναι λευκά τα πέδιλα. Αλλά τώρα τι σχέση έχει το νηφικό με αυτές τις γόβες? Αυτές. Πάρα πολύ ωραία γόβα, ιδιαίτερη, με τα κορδόνια της. Μου κάθεται πάρα πολύ ωραία στο κουντεπιέ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η γόβα με τα κορδονάκια, γιατί είναι μπεσουέντ, είναι στρογγυλή. Έχει και τακούνι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ ψηλό και είναι πρωινό. Και μπορείς να το σετάρεις με διάφορα πράγματα. Μου αρέσει. Έχει χοντρό τακούνι και άνετο, είναι ό,τι πρέπει για πρωί. Τετράγωνο τακούνι, πάνε και τα στιλέτα. Βγάλαμε το 12-πόντο. Σοκ και δέος. Το κορδόνι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και ταιριάζει και στη γάμπα μου πάρα πολύ ωραία και μ' αρέσει. Εννοείται ότι ταιριάζει. Έχεις ποδάρες, όχι αστεία. Μόνο αστεία δεν είναι. Πανέμορφες dusty pink γόβες, μητερές, κλασικές. Ωραίο τακούνι έχει αυτή η γοβίτσα. Νομίζω ότι δεν σου έχει πάρα πολύ καλή εφαρμογή, αλλά μ' αρέσει. Μ' αρέσει που φαίνονται τα δαχτυλάκια, πάρα πολύ σεξι. Κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει. Τι, νομίζω τι? Ότι το έχουμε δει και στην ντουλάπα σου αυτή. Σουέτ και αυτή, σαν την προηγούμενη. Λίγο πιο ψηλή βέβαια από τη λευκή και λίγο πιο άβολη. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ αντέχω πάνω στα τακούνια πάρα πολλές ώρες. Ούτως ή άλλως, τα έχω συνηθίσει. Έχει υπέροχο χρώμα, σουέτ, dusty pink. Και υπέροχο τακούνι. Μια χαρά επιλογή. Πόσο χρόνο έχω? 40 λεπτά και 20. Εξαφανίστηκα! Τρέχα, Ίσιδα. Τρέχα, Ίσιδα, πάμε στο επόμενο μαγαζί με παπούτσια. Ο χρόνος περνάει και σε λίγο έχει εγγένεια. Θα έρθω κι εγώ να βγάλω φρύδι στο Ινστιτούτο. Δύσκολη δουλειά. Ειδικά με το φρύδι μου. You're never fun. You like to play it.
ήθελα να δω γόβες και μιούλς. Περάστε. Τέλεια, ευχαριστώ. Ποια θες να σου φέρουμε? Θα μου φέρετε σίγουρα την πέζα αυτή, εδώ μπροστά μου. Πάλι τέτοιο χρώμα. Ναι, σε 40. Αυτή την κόκκινη με την παρέτα. Έτσι, ναι. Μπράβο. Και σε μιούλ, πού μπορώ να κοιτάξω? Περάστε από εδώ, να ρίξω μια ματιά. Yeah, it's crazy. Βλέπεις κανένα μιούλ? Μιούλ δεν βλέπω, πάντως. Μη χαλιέσαι τώρα για ένα νιούλ. Πώς? Έχεις τι πολύ ωραία παπούτσια. Τι είναι το νιούλ? Δείξτε μου αυτό. Τι να κάνεις τώρα. Κάθισε και βλέπουμε. Πάρα πολύ ωραία γόβα, πάρα πολύ ωραίο κόψιμο. Το τακούνι της είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι άνετη. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, ότι είναι πολύ συντηρητική για σένα. Πιστεύω ότι είναι ό,τι πρέπει για την Κηφισιά που θα ανοίξω το Ινστιτούτο. Λες. Και πού αλλού θα μπορούσα να το ανοίξω κιόλας. Θα μπορούσες να το ανοίξεις στη Μύκονο, που μας έχεις φάει τα αυτιά με αυτή τη Μύκονο. Θα μπορούσες και Γλυφάδα, αφού θέλεις κάτι πιο εξαιρετικό. Και στο Κριακούκι. Υπάρχουν και άλλα μέρη ωραία. Μπαλαρίνα. Τι έγινε, έμπλεξες? Πολύ κορδόνι σήμερα, αλλά μ' αρέσει, τι να κάνω. Να και που έβαλα κάτι άλλο εκτός από γόβα σήμερα. Πάρα πολύ ωραία σπαντρίγια. Αναρρόφηση. Εντάξει, ζω, είναι εφιάλτη. Εγώ να δεις. Τώρα βέβαια, όσο για τα εγγένεια, δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Εντάξει, η οικοδέσποινα τώρα σε δικό σου Ινστιτούτο να βάλεις σπατρίλια. Πάμε πάλι. Σπατρίλια. Χωσέ Παντίγια. Τι παιδεύεσαι. Τέλος πάντων, αυτό το παπούτσι. Εγώ σαν οικοδέσποινα που θα είμαι, θα πρέπει να είμαι λίγο παραπάνω λαμπερή από όσο θα έπρεπε και από όλους τους υπόλοιπους. Τα κορίτσια μου βέβαια μπορούν να έρθουν με ό,τι θέλουν. Με σνίκερ, με παντόφυλλα, με μιούλ. Δεν έχω κανένα θέμα. Εντάξει, εμείς θα έρθουμε και με πασούμια, δεν έχουμε πρόβλημα. Εννοείται. Η σπαντρίγια βέβαια είναι κατά κόρον καλοκαιρινό παπούτσι και μου κάνει για μένα πολύ καλοκαίρι αυτό. Νομίζω ότι... Θα έχουμε πρόβλημα. Θα βγω λίγο εκτός θέματος. Αν τα ρούχα σου έχουν πάνω φλωράλ, θα είσαι μια χαρά μες το θέμα. Επίσης, να ξέρεις ότι η παντρίγια είναι και άνοιξη και καλοκαίρι. Ποια παντρίγια? Θα τελειώσει το επεισόδιο και θα το λέμε λάθος. Το κόκκινο που μου ζητήσατε δεν το έχω. Έχω ένα παρόμοιο. Θέλετε να το δοκιμάσετε? Εντάξει, θα το δοκιμάσω. Ωραία. Πάρε βαθιά ανάσα. Ευχαριστώ. Σας το αφήνω. Και θετική διάθεση. Ωραία κόκκινη γοβίτσα, με μπαρέτα, χαμηλή με χοντρό τακούνι. Πιστεύω ότι αυτή θα μπορούσε να σταθεί άνετα για πρωί. Κάθε παπούτσι που βλέπω μου έρχεται και... Επιφύτηση. Κάτι άσχημο στο μυαλό. Στα εγγένεια περιμένω σαφέστατα το Γιώργο, τις φίλες μου, τις κολλητές μου, τους φίλους μου και τους πολύ καλούς μου πελάτες. Σχόλια. Πιστεύω θα ακούσω πολύ θετικά σχόλια για το συγκεκριμένο παπούτσι. Υπέροχη μύτη μπροστά, χοντρό τακουνάκι όσο πρέπει, σου αναδειχνεί πολύ όμορφα τη γάμπα. Μ' αρέσει. Για μένα πάρτο. Μέχρι και τα κανάλια θα έπρεπε να είναι μαζί μου εκεί πέρα για να με παθανατήσουνε. Μύκονος live. Να στα στείλουμε, αγάπη μου, τα κανάλια αν τα θες. Να στα στείλουμε. Τόσο γκλάμ που θα είμαι. Ελπίζω να μην πάρεις αυτά τα παπούτσια. Γιατί? Γιατί ούτε η τοπική εφημερίδα δεν θα σας γράψει. Κάτω από τα φαρμακεία. Τέλος, πάμε να πάρουμε τα παπούτσια σου. Τι σας οφείλω? 69 ευρώ και 90 λεπτά παρακαλώ. Μάλιστα, μισό λεπτάκι. Ορίστε. Ευχαριστώ. Κόσμημα έχει μάσκα. Γεια σας. Σου. Σας ευχαριστώ. Και η αποδειξούλα σας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Στο καλό να πάτε. Γεια σας. Πάμε ίσιδα. Τα πήρες τα παπούτσια σου. Τι έμεινε λοιπόν? Αξεσουάρ για τα εγγένεια του Ινστιτούτου Καλονής. Έλα, φτάσαμε. Γεια σας. Γεια σας. Θα μπορούσα να αφήσω αυτά κάπου? Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Στο λοιπόν, χαντάκι. Θα ήθελα να δω τις σαντούλες. Ρίχνω μια πολύ γρήγορη ματιά και σας ενημερώνω. Ενημέρωσέ μας. Θα ήθελα να δω αυτήν. Πολύ ωραία τσάντα. Μου κάνει και λίγο αντρική. Μου θυμίζει λίγο χαρτοφύλακα. Μήπως σου θυμίζει λίγο ταχυδρόμου? Πάρα πολύ ωραίο δέρμα, πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Κρατιέται και στο πλάι, αλλά και χιαστή, τη λατρεύω.
Αυτό το χρώμα πραγματικά δεν το έχω σε τσάντα, δεν το έχω αγοράσει ποτέ και πραγματικά απορώ το γιατί. Λοιπόν, αυτό το χρώμα με κυνηγάει από χθες. Έχεις μανία, ε. Αυτό το χρώμα το συχαίνομαι. Oh. Θα δω κι αυτή. Εδώ. Ναι, ναι. Για να τη δούμε. Χωρίς το φουλάρι. Ορίστε. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία τσαντούλα, πολύ ιδιαίτερο χρώμα, πραγματικά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μεγάλη, μου φαίνεται εμένα. Δεν είναι και όμου, οπότε πραγματικά οι χειρός μου αρέσουν πολύ περισσότερο από αυτές που φοράμε στον νόμο για κάποιο λόγο. Αν και έχει το λουράκι της μέσα, θα την κρατήσω στο χέρι. Στη δική σου την περίπτωση, φυσικά και θέλουμε να δω μια τσάντα για να είναι ολοκληρωμένο το look, αλλά επειδή θα είσαι και ιδιοκτήτρια, δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη σημασία τι μέγεθος θα έχει. Γιατί την τσάντα θα την έχεις αφήσει στο γραφείο σου, κατάλαβες τι εννοώ. Μπορεί να είναι και μεγάλη, μπορεί να είναι και πιο μικρή. Πόσο χρόνο έχω? 5 λεπτά και 47. Φύγαμε. Πάμε να δούμε δαχτυλίδια. Μάλιστα. Πάλι δαχτυλίδι, δεν θέλεις να κάνεις τη διαφορά αυτή τη φορά που θα είναι και τα εγγένεια για τη δική σου επιχείρηση? Θα δω αυτό. Πολύ ιδιαίτερο δαχτυλίδι, πάρα πολύ ιδιαίτερο δαχτυλίδι. Γενικά μου αρέσουν τα περίεργα. Τα ιδιαίτερα. Που τα φοράς και έτσι και αλλιώς. Ωραίο και απλό. Μια χαρά. Μου αρέσει που γυαλίζει πάρα πολύ. Κάνει τη φασαριά του, ναι. Λίγο μεγάλο ή μου φαίνεται εμένα? Να το κοιτάξεις. Θέλει να ρίξει μια ματιά και εδώ? Ναι, εννοείται. Θα τα αφήσω αυτό εδώ. Και θα διαλέξω... αυτό. Πάρα πολύ ωραίο δαχτυλίδι, σε rose gold. Ταιριάζει με το δέρμα μου. Μου θυμίζει και λίγο καθρέφτη. Για πες μου, καθρέφτη. Θα νικήσω, παίζει. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, πες ποια θα κερδίσει αυτή τη βδομάδα. Καλύτερα ρώτησε τον καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη. Θα θέλω να δω και κολλιέ, παρακαλώ. Ωραία. Ρίχνετε μια ματιά εδώ και έχω να σας δείξω και κάποια λεφτά. Ναι, θα ήθελα να δω. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Χαμός γίνεται. Αχ, πανέμορφα. Όλα. Τέλεια. Και αυτά, έτσι. Θέλω να δω αυτό. Μάλιστα. Πάρα πολύ όμορφο, πολύ cute, πολύ διακριτικό. Μου αρέσουν τα πολύ διακριτικά κοσμήματα και λεπτεπίλεπτα. Μ' αρέσει πολύ το άστρο του βορρά, μ' αρέσει πάρα πολύ το κυκλάκι, το αλυσιδάκι του, μια χαρά. Πολύ όμορφο, πολύ cute, πολύ γλυκό κομμάτι. Το star το έχουμε, το shopping μας λείπει για να βγει η τέλεια πρόταση. Βγήκαν οι φιλοδοξίες στη φόρα. Τώρα! Κοντά είναι οι μέρες Ίγκυκαν. Και οι ώρες. Θα τη δούμε τη shopping star. Τι άλλο θα δούμε? Θα δω και αυτό. Γρήγορα, γρήγορα. Τελειώνει ο χρόνος. Πολύ διακριτικό κι αυτό. Γενικά δεν μου αρέσουν τα αγκώδη κοσμήματα, μου αρέσουν πολύ λεπτά. Το πάμε. Και αυτό είναι ωραίο. Έχει το άπειρο που το φοράνε πολλά κορίτσια. Η λεπτομέρεια που έχει λίγο πιο πέρα. Ναι. Ωραία είναι κι αυτή. Δεν είναι υπερβολικό. Εντάξει. Λάμπει τόσο όσο θα έπρεπε για πρωί. Δεν νομίζω ότι θα ήθελα κάτι πιο έντονο από αυτό. Είμαι πολύ ok με τόση λάμψη. Γενικά τα σύμβολα σου αρέσουν πολύ. Και γιατί όχι. Εδώ έχουμε το άπειρο με ένα πολύ ωραίο στρασάκι στο πλάι. Χρυσό. Μια χαρά. Ωραίο. Τέλος. Πάμε ταμείο. Τι θα σου φύλλω? 65 ευρώ. Μάλιστα, μισό λεπτάκι. Ορίστε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η απόδειξή σας. Είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε ίσιδα. Επιστρέφουμε στο πλατό. Φάνη. Δεν πιστεύω να έφυγες. Κάλε τις τσάντες. Όχι το χέρι σου. Φύγαμε. Σαν είδος έτο. Για πες μου τώρα, πώς νιώθεις? Αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενη που τελείωσα τα ψώνια μου, τα πρόλαβα όλα και τώρα μου έχει φύγει όλο το άγχος και μπορώ να ηρεμήσω πια. Σου άρεσαν αυτά που πήρες? Είμαι σίγουρη για αυτά που έχω πάρει, ότι θα τα υποστηρίξω. Πιστεύω ότι είμαι μέσα στο θέμα και ελπίζω να είσαι και στις συμπαίκτριές μου. Τέλεια! Πάμε στα υπόλοιπα κορίτσια να ακούσουμε τι κουτσομπολεύουν. Την παντελόνα αυτή τη φαρδιά κάτω που ήταν με τα λουλούδια και από πάνω ένα σακάκι. Και τόπο μου μέσα λευκό. Μπράβο, σας άρεσε. Εμένα μου άρεσε αυτό το σύνολο. Εμένα, παιδιά, καθόλου. Άκυρο, πραγματικά. Ούτε εμένα δεν μου αρέσει. Δηλαδή, δεν τέριαζαν μεταξύ τους. Εμένα μου άρεσε η γενική εικόνα, αλλά δεν μου άρεσε που ήταν άσπρο μέσα, άσπρο και απ' έξω. Σαν να ήταν ένα ενιαίο. Ίσιδα αγόρασε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ και τώρα είναι έτοιμη να βαφτεί και να φτιάξει κουπ στο καμαρίνι του Shopping Star.
πάρει αυτά που θέλεις. Ξεκινάω με ένα primer. Ωραία. Το οποίο απλώνω σε όλο μου το πρόσωπο για να απλωθεί καλύτερα το make-up. Okay. Το απλώνω με το χεράκι μου. Ναι, οπωσδήποτε. Θεροποιηθεί το μακιγιάζ. Βάζω λίγο make-up στο χέρι μου και αρχίζω σιγά σιγά να απλώνω τη βάση μου. Εγώ απ' την άλλη δεν βάζω make-up, αλλά για το shopping haul πρέπει να βγαθώ. Συνεχίζω με το concealer μου. Πολύ ωραία. Για ένα πιο φωτεινό ξεκούραστο βλέμμα. Από ό,τι ξέρω, το κονσίλερ δίνει και λάμψη, έτσι. Θα βάλω λίγο μπέζ. Να δώσω λίγο βάθος στο βλέμμα μου. Ίσα-ίσα. Και θα βάλω και μια ανοιχτόχρωμη σκιά. Τονίσω λίγο τα χαρακτηριστικά μου. Είναι σωμόν. Μ' αρέσει το σωμόν που έβαλες, μπράβο. Στη ζωή μου πραγματικά, κορίτσια, δεν έχω ξανακάνει πιο γρήγορο βάψιμο. Παλεύω με τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή. Είμαι σίγουρος. Πάμε, πάμε, γρήγορα, γρήγορα. Τι άλλο? Συνεχίζω με τα χυλάκια. Χρησιμοποιώ ένα μολύβι σε καφέ απόχρωση, κοντά στο χρώμα των χιλιών. Φοβάμαι μην τονίσει πολύ τα χείλια της σε σχέση με τα μάτια της. Και τι θα γίνει? Δεν ξέρω, θα δούμε. Και συνεχίζω και με το κραγιονάκι μου, το οποίο είναι σε μία πολύ νιούντ, ωραία ροζ απόχρωση. Τέλεια! Okay. Υγιεινό χρώμα, έτσι. Λοιπόν, πόσο χρόνο έχω? 5 λεπτά και 47 δεύτερα. Λοιπόν, τελείωσα με το μακιγιάζ και πάω στα μαλλιά κατευθείαν. Βιτ, βιτ, βιτ! Τρέχα! Και γαλλικά. Θα κάνω ένα χαμηλό κότσο. Ελπίζω ότι θα το προλάβω αυτό τουλάχιστον. Έχεις και μακρύ μαλλί. Μ' αρέσει ο χαμηλός κότσος, στιλάτος. Πώς το πάθες? Παιδιά, δεν στέκεται. Κάτω, άστα κάτω! Άστα κάτω τα μαλλιά σου! Ανακατεμένα! Δεν πρόκειται να βγει ποτέ η κοτσίδα. Πέφτουν όλα κάτω. Οπότε θα τα αφήσω ως έχει, γιατί δεν προλαβαίνω να κάνω κάτι άλλο. Θα κρεπάρω λίγο τις ρίζες και θα σας έρθω. Είσαι πολύ ωραία και με τα κατόρα τα έχεις κάνει τουρλού τουρλού. Τι λέτε, κατάλαβα. Τι χρόνο έχω? 58 δευτερόλεπτα! Κορίτσια μου, είμαι έτοιμη. Σας έρχομαι. Ίσιδα, πάρα πολύ ωραίο το μακιγιάζ. Μου αρέσει πάρα πολύ όλη η τεχνική σου, η αποχρώση που έχεις επιλέξει. Μπράβο σου. Τώρα, όσον αφορά στο μαλλί, ενώ μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα σου, πιστεύω ότι το πολύ μακρύ μαλλί δεν σου πάει. Στη θέση θα τα έκοβα στην κλίδα. Η φράτη σου εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Φαντάζομαι να μακρύνει και να γίνει λίγο πιο γλυκιά. Θα είναι τέλεια. Η μελαχρινή λάτρης της Μικόνου έκανε μαλλί και μακιγιάζ και τώρα είναι έτοιμη να τραντάξει την πασαρέλα του Shopping Star σαν να είναι στα Ματογιάννια. Νιώθω πάρα πολύ καλά. Είμαι έτοιμη για άλλη μια φορά να εντυπωσιάσω το κοινό μου. Ποιο κοινό σου, καλέ? Ποια είσαι, η Βανδύ? Τέλος πάντων, πάμε για τείχο αγωνία. Κορίτσια, λάβετε θέσεις. Ιατρική επισκέπτρια. Έχω να σας προτείνω ένα νέο χάπι για τις καούρες και την ισοφαγική παλινδρόμηση. Βίκυ, έχεις poker face. Και τώρα μιλάει το κορμί. Ίσιδα, έχεις διαλέξει πολύ ωραίο σακάκι. Μ' αρέσει το λευκό, μ' αρέσει το μήκος, μ' αρέσει τα χρυσά κουμπιά. Τώρα, όσον αφορά στο φόρεμα, φυσικά και σου πάει, αλλά είναι βραδινό. Δεν φοράμε πρωί-πρωί ένα τέτοιο φόρεμα, ακόμη και αν έχουμε εγγένεια στην εταιρεία μας. Οι beige nude gobes δεν μου αρέσουν, θα προτιμούσα τις dusty pink που τόσο πολύ σου πήγαινε. Τα κοσμηματάκια σου είναι μια χαρά. Ίσιδα, έχουμε κι άλλο, μη σταματάς. Σιγά μη σταματούσε.
Για πες μου, Ίσιδα, ήταν αυτό που περίμενες η πασαρέλα? Την πασαρέλα ένιωσα λίγο άγχος στην αρχή, αλλά μετά ένιωσα πάρα πολύ καλά. Ήταν κάτι μοναδικό για μένα. Πολύ ωραία περπάτησε, έχει θερμοστασιά, έχει κορμάρα. Εντάξει, ήταν πολύ ωραία κοπέλα. Για να δούμε τώρα πώς αξόδεψε η πολύ ωραία κοπέλα. Το σακάκι κόστησε 60 ευρώ, το φόρεμα 45, η γόβα 69,90, η τσάντα 40, το κολιέ 10 και το δαχτυλίδι 15 ευρώ. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 239 ευρώ και 90 λεπτά και της έμειναν 140 και 10 λεπτά, αφού κέρδισε 30 ευρώ στο παιχνίδι των φακέλων. Γεια σου, Ίσιδα. Γεια σου, Βίκυ μου. Είσαι φανταστική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το φόρεμά σου είναι καταπληκτικό. Σε ευχαριστώ. Σου κάνει ένα κορμί, όπως καταλαβαίνεις, εσπέσιο. Να είσαι καλά. Οι γόβες σου τέλειες, βέβαια γόβες περίμενα. Δεν ξέρω γιατί άρχισα τώρα από αυτό και ενώ έπρεπε να αρχίσω από τα μαλλιά σου. Στεναχωρήθηκες λίγο, αλλά θα μπορούσες να τα πιάσεις μια λογοουρά, αφού είναι πρωί, και να τελειώνει. Είχα τόσο άγχος στο να προλάβω να κάνω κάτι, που πραγματικά δεν το σκέφτηκα καν να κάνω λογοουράκι, απλά να φύγω, και τα έφτασα όπως είχαν. Το μακιγιάζ σου είναι ωραίο, δροσερό, δεν είναι πολύ βαρύ. Μόνο που θα ήθελα λίγο το κραγιόν σου πιο ανοιχτό χρώμο. Η τσάντα είναι πάρα πολύ ωραίο και το χρώμα του ωραίο, αλλά έχω την εντύπωση ότι κάνει για μένα, δηλαδή για τις ηλικίες τις πιο μεγάλες. Εσύ είσαι νέα κοπέλα, ήθελα κάτι πιο μοντέρνο. Δεν συμφωνώ ότι η τσάντα είναι για πιο μεγάλες ηλικίες. Θεωρώ ότι μπορεί να την κρατήσουν οι περισσότερες γυναίκες από μια ηλικία και μετά, σαν τη δική μου. Έχει πάρα πολύ ωραίο χαρούμενο χρώμα. Πάρα πολύ ωραία τσάντα. Το σακάκι είναι καταπληκτικό, έχει πολύ ωραία ραφή. Εκείνο που δεν ξέρω και δεν είμαι σίγουρη και θα ήθελα πάρα πολύ να το μάθω από τη Βίκυ, αν ταιριάζει με αυτό το σύνολό σου. Δηλαδή, αν ένα λευκό σακάκι μπορεί να φορεθεί επάνω από ένα τόσο πολύ έντονο φόρεμα με μοτίβα έντονα. Okay. Κατά τα άλλα, είσαι κουκλάρα και το ξέρεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κριτική της Βίκυς μου φάνηκε μέτρια. Ούτε χάλια, ούτε πάρα πολύ καλή, αλλά ο καθένας έχει την άποψή του. Τα σχόλιά μου ίσως λίγο έτσι να την στεναχώρησαν, αλλά εντάξει, δεν νομίζω να μου κρατήσει κακία. Γεια σου, Ίσιδα. Γεια σου, Χρυσάνθη μου. Να σου πω ότι ήσουν υπέροχη. Ευχαριστώ. Μου αρέσουν τα παπούτσια αυτά, απλά δεν μπορώ να τα συνδέσω με το φουστάνι σου. Το φουστάνι μόνο του μου αρέσει πάρα πολύ. Άμα δεν πάει αυτή η γόβα, εκτός από τις πολύχρωμες, τι πάει. Είναι ίδιο με το λουλούδι εδώ, δεν το βλέπει. Να το λουλούδι, να το τρελαθώ. Τα παπούτσια με το φουστάρι νομίζω ότι δεν είχαν κάποια σύνδεση. Κάθε κομμάτι μου άρεσε ξεχωριστά, αλλά μόνο του. Θα συμφωνήσω με τη Δίκη ότι δεν μπορώ να κάνω επίσης τη σύνδεση του σακακιού με το φόρεμα. Για τα μαλλιά σου στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Και εγώ πίστεψε. Δεν πρόλαβες να τα φτιάξεις. Ναι, το είχα αυτό το άγχος. Το βάψιμό σου, θα συμφωνήσω επίσης λίγο για το κραγιόν, ότι ήθελα λίγο πιο ανοιχτό για την εποχή, πάντα για το θέμα. Ήθελα λίγο πιο έντονα μάτια, επίσης. Ναι, επειδή ήταν πρωί, επέλεξα να μην τα κάνω έντονα, γιατί παρά ήταν έντονο το σύνολο, άμα βαφόμουν και έντονα θα ήμουν λίγο περίεργη. Αυτό έχεις δίκιο, ναι. Γι' αυτό. Τα κοσμήματα μου αρέσουν πάρα πολύ. Το δαχτυλίδι ήταν στις επιλογές μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω ότι η προσπάθειά σου ήταν πολύ καλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κριτική της Χρυσάνθης μου φάνηκε λίγο περίεργη. Προσπαθούσε να είναι ευγενική, αλλά δεν της άρεσε τίποτα. Δεν ξέρω αν τη στεναχώρησα, δεν το ήθελα, αλλά πραγματικά τα κομμάτια μου άρεσαν πάρα πολύ ξεχωριστά. Νομίζω ότι κάτι δεν πήγε καλά στη σύνδεση. Ίσιδα, μου σ' αγαπώ, συγγνώμη. Γεια σου, Ίσιδα. Γεια σου, Φετνέτε. Ήσουν υπέροχη στην πασαρέλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά το θέμα που έχει επιλέξει για τα γένια, είσαι πολύ όμορφη. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει το φουστανάκι, τα παπουτσάκια μου αρέσουν, τα αξεσουάρ μου αρέσουν, είναι απλά, όμορφα, το σακάκι, ωραίο, απλό, μ' αρέσει που είναι λευκό, μ' αρέσει η τσαντούλα, αλλά θα την ήθελα λίγο πιο μικρή, επειδή τη θεωρώ ως καθημερινή. Η Φιτνέτε μου είπε ότι ήθελε μικρότερη τσάντα, αλλά αν έπαιρνα μικρότερη τσάντα μπορεί να μου λέει ότι δεν είναι πρωινή. Ήθελα να πετύχεις το πιασηματάκι που έχεις ξεκινήσει στην αρχή. Άμα εγώ δεν το ήθελα. Άμα έβαζες περισσότερες καθίτσες, πιστεύω ότι θα τα έχεις καταφέρει. Δεν πιανόταν με τίποτα. Okay. Πραγματικά. Το πρόσωπο, το make-up είναι εντάξει, μου αρέσει. Γενικά είσαι μια κόκλα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Η κριτική της Φετνέτε μου φάνηκε πάρα πολύ καλή. Πραγματικά, της άρεσαν τα περισσότερα πάνω μου. Πιστεύω θα μου βάλει ένα 7.
Η κριτική μου πιστεύω ότι της άρεσε, εξάλλου δεν έκανα άσχημα σχόλια. Της είπα αυτά που έβλεπα πάνω της, εξάλλου πιστεύω ότι όλα πήγαν καλά. Καλώς ήρθες, Ισίδα. Γεια σου, Ευγενία μου. Είσαι πολύ εντυπωσιακή. Ευχαριστώ. Το βάψιμό σου θα ήθελα λίγο πιο φωτεινό, να είναι λίγο πιο ανοιχτόχρωμο το κραγιόν, λίγο πιο ανοιχτόχρωμη σκιά. Είναι σκούρο. Το φόρεμά σου μου άρεσε πάρα πολύ, όμως στο σύνολο είναι όλα πολύ σκούρα. Τα μαλάκια σκούρα, το φόρεμα σκούρο. Ευτυχώς που έχεις πάρει άσπρο το σακάκι και σπάει λίγο αυτή τη μονοχρωμία, ας το πούμε, και το κάνει λίγο πιο φωτεινό. Mm-hmm. Η γόβα σου είναι εξαιρετική, μου αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλύτερα που πήρες ανοιχτόχρωμη, γιατί θα ήταν υπερβολή να είναι και το παπούτσι σκούρο. Εννοείται. Η γενική σου εικόνα μου αρέσει και τα κοσμήματα τελικά είναι πιο ωραία από ό,τι τα είδα πριν. Απλά ότι μου βγάζει μια σκούρα φιγούρα. Αυτό είναι που με χαλάει. Σκούρα φιγούρα, μάλλον επειδή έχω μαυρίσει το χιπί, γιατί εγώ τίποτα άλλο σκούρο δεν βλέπω πάνω μου πραγματικά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν τη στεναχώρησα την Ίσιδα. Είχα όλη την καλή διάθεση. Δεν της είπα και κάτι κακό, απλά ότι μου φάνηκε η φιγούρα της σκούρα. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Βίκη που ενθουσιάστηκε με το φόρεμα και τις γόβες, αλλά είχε ένσταση για το μακιγιάζ, το σακάκι και τα μαλλιά. Την Ίσιδα έβαλα 7, γιατί θα μπορούσε άνετα να πιάσει μια λογοβρά τα μαλλιά της. Η τσάντα ήταν συντηρητική, αλλά το σπουδαιότερο ότι το κραγιόν έπρεπε να είναι πιο φωτεινό, πιο ανοιχτό. Γιατί έχουμε άνοιξη. Επόμενη Χρυσάνθη που έκραξε τις γόβες, το χτένισμα και το μακιγιάζ. Στην Ίσιδα έβαλα το βαθμό 6. Το βαθμό 6. Γιατί το φόρεμά της ήταν αυστηρά κοντό. Αυστηρά. Άσχετα αν μπορούσε να το υποστηρίξει. Τα μαλλιά της ήταν καθημερινά. Το μακιγιάζ ήταν σχεδόν ανύπαρκτο. Και δεν υπήρχε σύνδεση των πραγμάτων. Τι λέει, καλέ. Μεταξύ τους. Η σειρά της Fitnetep που συμφώνησε με την επιλογή του φορέματος, του σακακιού και των αξεσουάρ, αλλά θα ήθελε μικρότερη τσάντα. Στην Ίσιδα έβαλα 6 επειδή θα ήθελα να πάρει άλλη τσάντα, πιο λαμπερή. Θα ήθελα να φτιάξει τα μαλλιά της και θα ήθελα να ήταν πιο εντυπωσιακή. Και τελευταία η Ευγενία που βρήκε σκούρο το σύνολο παρά το λευκό σακάκι. Την Ίσιδα έβαλα 6 γιατί γενικότερα η φιγούρα της ήταν πολύ σκούρα. Δεν πρόλαβε να πιάσει τα μαλλιά της να φωτίσει λίγο το πρόσωπο και το μακιγιάζ της ήταν πολύ έντονο. Ναι, ρίξε ένα βλέμμα να την καθησυχάσεις. Δεν θα κοιμάται το βράδυ. Για πες μου τώρα, Ίσιδα, θα κερδίσεις? Πιστεύω πως αξίζουν να είμαι η shopping star της εβδομάδος, αλλά το βλέπω να μετρώνει τα κυκλώματα. Ποια κυκλώματα? Απογοητεύτηκα από την κριτική κάποιων κοριτσιών, αλλά την περίμενα γιατί, εντάξει, όταν βλέπεις κάτι όμορφο, κάτι θα ψάξεις πάντα να βρεις. Θα μπορούσε και καλύτερα η Ίσιδα, αφού έβγαλε μέσο όρο 6,25 στα 10. Αύριο βγαίνει για ψώνια η Βίκη, ενώ τώρα η συνονόματή της fashion expert Βίκη Καγιά θα σας δώσει χρήσιμες στυλιστικές συμβουλές. Αγαπημένες μου, αν η επιλογή σας είναι ένα floral φόρεμα για μια κομψή εμφάνιση στη δουλειά, πολύ καλά θα κάνετε. Απλά, αν έχει ένα πατρόν ή ένα σεξαπί λίγο πιο βραδινό ή γενικά αν έχει μια πιο ντυμένη διάθεση, κάτι δηλαδή που θα επιλέγατε για ένα άλλο event, ένα dinner, ένα φιλανθρωπικό, κάτι βραδινό, ένα κοκτέιλ, τότε η χρυσή τομή να το σετάρετε με ένα ωραίο σακάκι και από κάτω κορίτσια sneakers. Είτε πάνινα, είτε κλασικά, είτε ό,τι πάει στην καθημερινή σας. We are born again.
dust. From the ashes we rise with hope.